Λοιπόν. Γεια σου, Αλεξία. Καλημέρα, Αλεξία Τασούλη. Αλεξία Τασούλη μαζί μας για να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε διάφορες εξελίξεις. Πολιτική συντάκτρια εδώ, συνάδελφος, φίλη. Χρόνια. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Πολλά. Αμέτρητα ρεπορτάζ. Από το ρεπορτάζ και μόνο. Έξω, και όχι μόνο. Παλιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την Μαρία Τζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Να δούμε και τον κύριο Στέλιο Φενέκο, τον υπονάβραχο του Πολεμιστικού Ναυτικού, και τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη, διδάκτορ διεθνών σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλημέρα σε όλους, για να ανοίξουμε το θέμα. Καλημέρα. Πάμε από τη Μαρία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Είχαμε δηλώσεις και του Μπαχτσελή εχθές το βράδυ. Στη γραμμή Ερντογάν, Μαρία μου, Βεβαίως, ναι. Τι εταίρος θα ήταν. Ο Μπαχτσελή λοιπόν ρωτήθηκε για τον Ερντογάν, για αυτό που είπε αν θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά στην Ελλάδα. Και ο κύριος Μπαχτσελή, ο ηγέτης των εθνικιστών, να θυμίσουμε και να το τονίσουμε, είπε ότι σωστά μίλησε ο πρόεδρός μας. Είναι εύκολο, είπε, να περάσουμε το Αιγαίο. Έτσι είπε χαρακτηριστικά, είναι ευκολάκι ουσιαστικά η Ελλάδα, για να περάσουμε από το Αιγαίο καταρχάς, ότι είναι προσπελάσιμο. Επομένως, εμένα, Μαρία, μου θύμισε τις δηλώσεις του Χουλουσία Ακάρ που είχε πει από το Καστελόριζο, μπορούμε να κολυμπήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να φτάσουμε μέχρι το Καστελόριζο. Που θυμάσαι που είχε πει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Ναι. Το είχε πει όμως, όχι, είπε οι σπουδαστές, βέβαια. Ναι. Οι σπουδαστές μπορούν να το κάνουν αυτό εύκολα και εμείς, λέει, είχαμε προτείνει στον Έλληνα Υπουργό να γίνει μια τέτοια στο πλαίσιο μιας ειρηνικής, ας πούμε, σύμπραξης. Να το κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί είναι τόσο κοντά. Εντάξει, το Καστελόριζο έτσι κι αλλιώς, Αλεξία, είναι πάντα στο στόχαστρο, βέβαια, της τουρκικής πολιτικής, γιατί θεωρούν ότι εκεί εκφράζει η Ελλάδα όλες τις μαξιμαλιστικές της απόψεις. Το κατεχόμενο Καστελόριζο, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί η ρητορική έχει επιταχύρω κλιμακώνεται, με την έννοια ότι μέχρι τώρα λέγανε αν είναι στρατικοποιημένα, αν το ένα, αν το άλλο. Τώρα λέει ότι είναι κατεχόμενο και ο Ερντογάν. Ότι είναι κατεχόμενα τα νησιά και άμα θέλουμε κάποια θα δούμε νησιά, κάτι όλα θα τα κάνουμε. Νησιά, κάνεις και, εκεί έρχεται, και εκεί έρχεται σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της Σοστζού που είναι της αντιπολίτευσης, αλλά είναι μια εθνικιστική, παραμένει μια εθνικιστική εφημερίδα η Σοστζού. Έτσι λοιπόν έρχεται σήμερα και λέει ότι η Σοστζού, λέει, το ρωτούσε αυτό εδώ και 8 χρόνια. Γιατί δεν κάνετε τίποτα για τα κατεχόμενα νησιά. Η φωνή όμως, λέει, η απάντηση ήρθε 8 χρόνια μετά ουσιαστικά. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά εδώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε το θυμόμασταν ότι την ιστορία αυτή με τα νησιά την ξεκίνησε η αξιωματική αντιπολίτευση και ειδικά κάποιοι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το πήραν αυτό κάποιες εφημερίδες, κάποιος τύπος της αντιπολίτευσης τότε, και ο Κιλιτζιδάρογλου ήταν λίγο πιο προσεκτικός, έπαιρνε μόνο όταν έπρεπε να σηκώσει το θέμα εθνικιστικά, ναι, το υιοθετεί πλέον. Το, ο Κιλιτζιδάρογλου είχε πει ότι αν είναι να κάνεις κάτι, γιατί δεν το κάνεις και ολολόγια είσαι. Εδώ λοιπόν έρχομαι να πω ότι η αντιπολίτευση τώρα έρχεται και ουσιαστικά δείχνει ότι σηκώθηκε αυτό το θέμα των νησιών ουσιαστικά για κάποιους πολιτικούς λόγους. Γιατί μετά από 8 χρόνια, ας πούμε, ή μετά από 20 χρόνια που είναι στην εξουσία, πρώτη φορά προβάλλεται αυτή η ιστορία με τα νησιά. Άρα κάποιους εσωτερικούς πολιτικούς λόγους εξυπηρετεί όλη αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Και η Τζουμχουριέ το λέει, είναι η αντίφαση της εξουσίας, λέει, για τα ελληνικά νησιά. Δηλαδή πριν από χρόνια δεν έλεγαν τίποτα και τώρα ξαφνικά βλέπουμε η εξουσία να υιοθετεί μια τέτοια πολιτική. Θα έρθουμε νύχτα αυτό και περνάμε εύκολα νύχτα, το Αιγαίο και είναι ευκολάκι και όλα αυτά. Είναι επικίνδυνα πράγματα. Έχει ξεκινήσει, Δημήτρη και Παναγιώτη και Αλεξία, έχει ξεκινήσει μία έντονη συζήτηση. Δεν το συζητάμε ακόμη και εδώ στην Τουρκία. Λένε, παιδιά, τι γίνεται. Μετά από αυτό το μπορεί να έρθουμε μία νύχτα ξαφνικά. Ξαφνικά όλοι ρωτούν αν η Τουρκία θα κάνει την επίθεση ή αν η Τουρκία θα κάνει κάποια κίνηση. Πάντως η επίθεση είναι στο τραπέζι, Ελλάδα... δηλαδή. Στην καθημερινότητα των Τούρκων πολιτών έχει μπει η διαδικασία των εχθρικών πράξεων ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά.
Θέλω να πω όμως, Παναγιώτη, ότι ενώ μέχρι την ημέρα που είπε ο Ερντογάν αυτή την κουβέντα έλεγαν ότι η Ελλάδα θα μας επιτεθεί, από τη στιγμή που είπε αυτή την κουβέντα ο Ερντογάν, τώρα έχει γυρίσει και εδώ στην Τουρκία και λένε «Α, μήπως η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει κάποια επιχείρηση». Δηλαδή το βλέπουν ακόμη και εδώ στην Τουρκία ότι οι δημοσιογράφοι, οι αναλυτές, ότι ουσιαστικά τώρα έχει εκτεθεί ο Τούρκος πρόεδρος και λέει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι τώρα. Φοβόντουσαν μήπως βγούμε από το φαρμακονί και καταλάβουμε όλη τη Μικρά Ασία ή καμιά τριανταριά που είναι εκεί πέρα, 40-20, δεν ξέρω πώς είναι, να μπουν να επιτεθούν απέναντι, να φτάσουν μέχρι το Αφιόν Καραχισάρ, κατάλαβες. Τώρα θα μας το θα ορμήσουν να μην... Με Μαρία, να σου πω κατά Τούρκια, τα ξέρεις καλά, δεν τα ξέρεις? Τα ξέρω. Άρα. Μπράβο, λοιπόν. Στα τουρκικά λοιπόν, πες τους στα τουρκικά, μη φάτε, έχουμε γλαρόσουπα. Λοιπόν. Λοιπόν. Γιάννα, αυτά λέει νομίζω και το Υπουργείο Εξωτερικών. Μα γενικότερα και η ελληνική τώρα στάση, με άλλα λόγια, δεν το λέει έτσι, με άλλα λόγια, αλλά νομίζω ότι αυτά περιγράφει η Αλεξάνδρου, λοιπόν, δεν είναι? Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πιο προσεκτικό στις διατυπώσεις. Πιο διπλωματική η διατύπωση. Μπορεί να θέλει να πει αυτές τις εκφράσεις, αλλά τουλάχιστον στις ανακοινώσεις είναι πολύ πιο προσεκτικό. Το πρόβλημα είναι, και αυτό που προβληματίζει και το Υπουργείο Εξωτερικών και την κυβέρνηση, είναι ότι αυτά που λέει ο Ερντογάν δεν τα είπε μια φορά. Δεν τα είπε δηλαδή σε μια εθνική επέτειο των Τούρκων, επιτέθηκε στην Ελλάδα και τελείωσε. Τα λέει συνεχώς. Τα λέει και κλιμακώς. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πια. Δηλαδή, κάθε μέρα μελετάμε το τι έχει πει. Πάλι επιτέθηκε στην Ελλάδα. Κάθεται και μνημονεύει το 1922, το 1974. Στην αρχή είχε ξεκινήσει να λέγεται την αποστρατικοποίηση, μετά λέγεται η εσβολή. Και ο προβληματισμός που υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι αυτό θα διαρκέσει. Πάμε δηλαδή για μια ένταση διαρκείας που θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία, το 2023. Θεωρούν ότι είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση ή φοβούνται ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο? Όχι. Φοβούνται. Υπάρχουν συσκέψεις, έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψεις και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστές συσκέψεις που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Από κατάληψη βραχονιστήτα μέχρι κάτι πιο σοβαρό. Μέχρι να υπάρχει ένα θερμό επεισόδιο στην Κρήτη, εκεί στο σημείο που είναι το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όλα είναι στο τραπέζι και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όλα τα εξετάζουν. Διότι μπορεί να τα λέει ο Ερντογάν για εσωτερική κατανάλωση, μπορεί να θέλει να το κάνει αυτό για να πείσει τους οπαδούς του στη χώρα του, για να κερδίσει πόντους στο εσωτερικό του ενώπιον. Αλλά χτίζει μια απέτηση, την οποία κάποια στιγμή θα τη βρει μπροστά του. Ένα και πρέπει να κάνει κάτι. Μια προβοκάτσια μπορεί να συμβεί. Όλα είναι επιθυμητά. Άσε δηλαδή που αν δει ότι χάνει τις εκλογές, όσο πλησιάζει, δεν μπορεί να κάνει και καμιά να κάνει τυχοδιοκτισμό. Δεν θέλει και πολύ. Αν χάσει τις εκλογές. Εδώ πάντως σήμερα υπάρχει. Αν βλέπει ότι χάνει. Αν βλέπει ότι χάνει. Σωστά. Σωστά. Υπάρχει μια φωνή, υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ που είναι και οι φωνές πιο ψύχρεμες, πιο λογικές. Και λένε λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει επίθεση, λέει, κατά των ελληνικών νησιών. Το αποτέλεσμα, λέει, θα είναι απογοήτευση για την Τουρκία. Αν σκεφτεί την ύπαρξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ότι δεν μπορεί, λέει, στην Άγκυρα, λέει σήμερα η Τζουμχουριέτ, κάποιος να σκεφτεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να κάνει κάτι εναντίον της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Περισσότερο θεωρούν ότι μπορεί ο Ερντογάν να κάνει κάτι στην Κύπρο. Ας πούμε, τι εννοούν, κάτι με τα Βαρόσια, να ανοίξουν πλήρως τα Βαρόσια, να κάνουν εκεί μια έτσι προβοκάτσια, να το πούμε έτσι, παρά μια εδώ, τέτοια κίνηση στην Κύπρο, παρά στο Αιγαίο, γιατί στο Αιγαίο είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το λέμε ξεκάθαρα. Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια είναι όλο τσαμπουκάς. Λόγια, το μόνο λόγια, που λόγια κατάφερε ήταν την Αγία Σοφιά που είναι μέσα στην αυλή του, να την κάνει τζαμί δηλαδή. Αυτό υπάρχει και μια ρητορική τέτοια, ότι λοιπόν, ο Ερντογάν είναι μόνο λοιπόν, λόγια. Κύριε Λαγκίδη, να πάμε πρώτα στον Αναλόγιο. Να θυμίσω ότι την ίδια έκφραση την έλεγε και για τη Συρία, αλλά τελικά επειδή δεν έβρισκε καμία υποστήριξη, τελικά η Συρία αποσύρθηκε. Τώρα, αν είναι η σειρά της Ελλάδας για να κάνει κάτι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Απλά θυμίζουμε τι λέει ο Τούρκος πρόεδρος, τι λέει εδώ πολιτική ηγεσία. Ρητορική κλιμάκωση υπάρχει σίγουρα. Το θέμα είναι να φτάσουμε στο πεδίο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, Μαρία. Κύριε Λαγκίδη, πάμε στον κύριο Λαγκίδη. Για πείτε μας μια εκτίμηση. Δηλαδή, μέχρι να κάνει εκλογές από τους τύπους, τι θα περιμένουμε, τι θα ακούσουμε? Το θέμα είναι τι θα κάνουμε, τι θα δούμε. Καταρχήν, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη, κύριε Στάθη. Νομίζω ότι το είπατε και προηγουμένως, πριν από λίγο δηλαδή, ότι θα έχουμε μια ένταση διαρκείας. Είναι κάτι αναμενόμενο άλλωστε. Η ίδια η λογική υπαγορεύει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από πλευράς τουρκικής ηγεσίας, ιδίως
αυτή τη στιγμή αυτή είναι ένα μοτίβο το οποίο έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας το 2023, βεβαίως έχουμε τις προεδρικές εκλογές το Μάη της χρονιάς αυτής, αλλά σε κάθε περίπτωση να μην ξεχνάμε αυτό που υπόθηκε και προηγουμένως από την κυρία Ζαχαράκη, ότι έχουμε και μια αντιπολίτευση η οποία και στο παρελθόν με άλλα βεβαίως σχήματα και σε άλλη ιστορική συγκυρία έχει συνηγορήσει υπέρ αυτής της συγκεκριμένης ρητορικής, η οποία είναι υπέρ το δέον εθνικιστική, υπέρ το δέον αυτή τη στιγμή είχαμε έναν Αύγουστο με πολλές ημερομηνίες εντός εισαγωγικών συμβολικές για το τουρκικό έθνος, δηλαδή τη Ζαφέρ Μπάιραμ, δηλαδή τη νίκη κατά των Ελλήνων στη Μικρασιατική εκστρατεία και το καθεξής. Αλλά έχουμε. Κύριε Λαγκίδη, όμως, ξέρετε κάτι. Λέγανε ότι θα είναι πολύ πομπόδης ο Ερντογάν και σε εορτασμούς και θα κάνει τα ρατατζούμ και θα κάνει πράγματα φοβερά και το ένα και το άλλο. Δεν έγινε αυτό. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο είναι φαντασμαγορικό, να το πω έτσι, οι εορτασμοί γενικότερα. Και σου λένε κάποιοι ότι μήπως ο Ερντογάν είναι η καλή σε εισαγωγικά εκδοχή της Τουρκίας ενώπιση τι μπορεί να είναι η αντιπολίτευση σε σχέση με την επιθετικότητα. Να πω καταρχήν σε ό,τι αφορά το τελευταίο, ότι το να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ καλού και κακού νομίζω είναι ελαφρά παραπλανητικό. Πολλές φορές καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Από την άλλη όμως, το ότι δεν είχαμε αυτές τις επιδείξεις, αν θέλετε, στρατιωτικές και το καθεξής, αυτό οφείλεται και σε μια συγκυρία η οποία είναι απαγορευτική. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε, και το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι επί παραδείγματι το λέω, η τουρκική αεροπορία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και στελέχωσης και βεβαίως παρουσίας στους ουρανούς. Εξού και έχουμε έντονη παρουσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία... Γιατί αυτό οικονομικά, έχουν πρόβλημα οικονομικό στο οικονομικό, το που λέτε. Σε κάποιο βαθμό, κύριε Στάθη, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, το ότι δεν είχαμε αυτή την... αν θέλετε, φανταχτερή παρουσία των παρελάσεων, οι οποίες είναι το μοτίβο κάθε Αύγουστο στις 29 και 30, νομίζω ότι είναι σχετικό. Χωρίς αυτό να είναι ο αποκλειστικός και μόνο λόγος. Από την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε επί του πεδίου συγκεκριμένες κινήσεις. Δηλαδή, έχουμε το Αμπτούλ Χαμίτ Χάν, το οποίο βρίσκεται στο κοίτασμα, στο τέλος πάντων, στην περιοχή του, και το οποίο καραδοκεί, θα έλεγα, μια πολιτική απόφαση. Να φύγει λίγο πιο νότια, εντάξει, δίκιο έχετε. Να φύγει πιο νότια και να κινηθεί και δυτικότερα, αν θέλετε, σε περιοχές οι οποίες εφάπτονται και των ελληνικών θαλασσίων δικαίων. Έχουμε λοιπόν ένα μείγμα ουσιαστικά, το οποίο παραμένει στην ουσία εκρηκτικό. Παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι έχουμε επίταση αυτών των φαινομένων εν ώψη του 2023. Μάλιστα. Λοιπόν, Ναύαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας, είστε καλά. Ναύαρχε. Λοιπόν, εδώ τώρα έτοιμοι είμαστε, τι λέτε εσείς. Εδώ και προσθέτω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, γιατί τώρα και στο πρωί. Πλευρά τώρα. Μα αυτό λέω. Λέει ο Δημήτρης, και αν έρθει και ρίξουμε ένα ντρόουν εμείς, γίνει, ρε παιδάκι μου, αυτό που έλεγες το πρωί. Ναι. Ότι μπορεί να γίνει, ρε Ναύαρχε. Δηλαδή και από λάθος, από έλλειψη ψυχραιμίας κάποιες φορές που δεν πάσχουν από αυτό οι ενόπλες δυνάμεις, αλλά δεν ξέρεις. Εκεί τι γίνεται. Καταρχάς, χαίρομαι που βάζετε και λίγο χιούμορ στα όσα λέγονται από πλευράς Τουρκίας, γιατί εν πωλής είναι συνθηματολογικά, απευθύνονται σε ένα λαό με συνθήματα και όχι με ορθολογισμό. Όμως τα επιτελεία πρέπει να αξιολογούν πολύ σωστά και τα λεγόμενα και τις κινήσεις. Εδώ τώρα η κυρία Ζαχαράκη έθεσε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αν δηλαδή θα μπορούσε η Τουρκία να επιτεθεί στην Ελλάδα με την παρουσία των βάσεων και των ευκολιών που έχουν οι Αμερικάνοι αλλά και το ΝΑΤΟ. Και είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Γι' αυτό λέω ότι αν η Τουρκία έκανε κάποια κίνηση προς την Ελλάδα, θα ήταν αυτό που λέγεται περιορισμένη τοπικά και χρονικά. Γι' αυτό γιατί λοιπόν, εμπόδισε Ναύαρχε τους Τούρκους να μπουν στην Κύπρο η Βρετανική βάση. Αυτό θα το ξεχωρίσουμε. Το θέμα της Κύπρου είναι μια άλλη και είχαν και την έγκριση της Βρετανίας. Όμως εδώ είναι μια διαφορετική περίπτωση, δεν είναι το ίδιο. Και σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι αυτά τα μικρά επεισόδια που μπορεί να συμβούν, που είτε είναι σχεδιασμένα, είναι ατυχή, να μπορούμε να κυριαρχήσουμε τοπικά και χρονικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, τα επιτελεία... Αυτά που λένε είναι αστεία, ότι το Αιγαίο θα μέσα σε μια νύχτα το καταλαμβάνουμε. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι το Αιγαίο είναι ο στρατηγικός χώρος της Ελλάδος. Έχει. Η Ελλάδα δεν είναι
δεν είναι νησιωτική και υπηρετική, είναι ένας ενιαίος χώρος. Και αυτό το έχουν δει ιστορικά πολλές φορές. Μη σου πω ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή γύρω από το Αιγαίο. Συνεπώς είναι υπερβολές. Όμως, επιτρέψτε μου να πω κάτι με αυτό που είπε ο κύριος Λαγκίδης για τα drones και τα UAVs. Το μεγάλο πρόβλημα με αυτά είναι οι επιθέσεις κορεσμού. Τι είναι οι επιθέσεις κορεσμού? Αν πάρα πολλά τέτοια UAVs και drones επιτεθούν σε μονάδες είτε της ξηράς είτε του ναυτικού, και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ο φόβος του πιλότου ότι μπορεί να καταρριφθεί, αυτές οι επιθέσεις μπορούν να είναι εξαιρετικά φωνικές, γιατί αδυνατεί πλέον η μονάδα να μπορέσει να διαχειριστεί 30, 40, 50 από αυτά που τους επιτίθενται ταυτόχρονα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ναι μεν έχει προβλήματα η αεροπορία τους, αλλά ότι χρησιμοποιούν συνεχώς drone και UAVs τους κάνει επιχειρησιακά πόσα καλύτερους. Έχουν πολλά. Έχουν 200. 200 και έχουν και τη δυνατότητα να παράγουν κιόλας. Δεν εξάγουν κιόλας. Ακριβώς. Συνεπώς, αν το drone το ρίξουμε και πέσει επάνω σε μια δικιά μας περιοχή, εντός της χωρικής μας θάλασσας ή επάνω στο νησί, τότε νομικά έχουμε κάθε δικαίωμα να ισχυριζόμαστε για παραβίαση και τέτοια. Αν όμως το drone πέσει εκτός, τότε είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση για το αν πράξαμε σύνομα ή όχι. Εγώ, ξέρετε, θέλω να μου πείτε. Αν θέλουν να κάνουν κάτι, μόνοι τους θα το ρίξουν τον drone το δικό τους, για που το ρίξαμε εμείς τώρα. Το ρίξαμε εμείς. Άρα κάνουν προβοκάτσια. Βέβαια, νομίζω αποδεικνύεται, φαντάζομαι μετά. Αλλά το ζήτημά μας είναι άλλο. Ο Ερντογάν αυτά τα λέει μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το επίπεδο, βέβαια, ένας ηγέτης κράτους να βγαίνει να βρει ένα λαό. Δεν είχαμε φτάσει ακόμα. Κάθε μέρα κιόλας. Ναι, κάθε μέρα. Έχει δίκιο η Αλεξία. Κάθε μέρα και κάποιος βρίζει ένα λαό. Από ποταπή μέχρι δεν ξέρω τι. Από αυτό όμως τη ρητορική μέχρι την εχθρική πράξη επί του πεδίου είναι μία απόσταση. Άρα έχει χρονικό ορίζοντα τις εκλογές και σταματάει ή μπορεί να κάνει και κάτι άλλο? Εδώ τώρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι δεν είναι μόνο τι λέει καθημερινά αυτός. Είναι ότι παρασύρονται και όλοι και το επαναλαμβάνουν και γίνεται επεποίθηση πλέον στο λαό και στο και στην αναλογική. Και μετά γίνεται απέτηση. Και γίνεται απέτηση, ακριβώς. Βέβαια. Το θέμα μετά είναι, σε λίγο έχει... θα κάνουν έλεγχο στους πολιτικούς τους, γιατί έχετε αφήσει τα νησιά και δεν τα έχετε απελευθέρωση. Σωστά. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Σωστά. Όπως ξεκίνησε καλά για πατρίδα. Ξεκίνησε και λέγαμε γελάγαμε. Τέλος πάντων, κατέληξε σε αυτό το επίπεδο πλέον. Ποιος άλλος κίνδυνος υπάρχει? Ότι επειδή ακριβώς έχει διευρύνει και μιλάει για τα νησιά που θα τα καταλάβω, όταν κάνει κάτι λιγότερο και πάει σε ζώνες κυριαρχικών δικαιωμάτων και κάνει κάποιες πράξεις, εμείς θεωρούμε ότι είναι λιγότερο από αυτό που μας απειλούσε, άρα νιώθουμε και λίγο ικανοποιημένοι. Καλά. Δηλαδή έχει και ένα στοιχείο ανατολίτικου παζαριού αυτό το πράγμα. Και έχει αποδειχθεί ότι στα κυριαρχικά δικαιώματα δεν οροδεί και πάει και τα διεκδικεί. Δεν έχει κάνει όμως περισσότερες ενέργειες σε ό,τι αφορά την κυριαρχία μας. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Λαγκίδη για ένα σχόλιο για να κλείσουμε. Ελάτε, κύριε Λαγκίδη. Ουσιαστικά είναι μια επανάληψη ή μάλλον μια ανακεφαλαίωση το τελευταίο μου σχόλιο όλων αυτών τα οποία έχουν υποθεί. Νομίζω ότι αυτό που μας απασχολεί στην πραγματικότητα είναι τι επιδιώκει πρώτον βραχυπρόθεσμα και δεύτερον εάν αυτή η ρητορική θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές. Όσον αφορά το τελευταίο, νομίζω ότι σχετίζεται άμεσα με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εάν ο ίδιος θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος ή αν θα υπάρξει διαδοχή στην Προεδρία με μια ανατροπή ουσιαστικά καθεστώτος. Γιατί μιλάμε ένα καθεστώς που τώρα... αντιτίθεται. Να έρθουν και μαλλιστές, αποκλείεται. Έχει φτιάξει κράτος αυτός που το ζει απ' έξω. Δηλαδή, όχι, δεν υπονοήσα κάτι τέτοιο. Αυτός να φύγει, κανένας δικός του θα έρθει. Κύριε Καμπουράκη, δεν υπονοήσα κάτι τέτοιο. Αντίθετα, είμαι από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρώτον δεν έχει χάσει το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν να υστερεί σε πολιτικό επίπεδο, αν θέλετε, και σε προσωπικό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Να μην ξεχνάμε όμως πάντοτε ότι το κεμαλικό κατεστημένο, το αντατουρκικό, εν πάση περιπτώσει η αντιπολίτευση, ουσιαστικά δεν αρνείται
την ρητορική έναντι της Ελλάδας. Κάτι το οποίο στην περίπτωση επί παραδείγματι της Σύριας δεν υφίσταται, δηλαδή επί παραδείγματι ο ίδιος ο Κιλιτσδάρογλου είχε σαφώς εκφράσει την αντίρρησή του για τις πολιτικές του Προέδρου Ερντογάν στη Σύρια. Έχουμε εδώ, κάτι εδώ, διαφορετικό. Εδώ, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αλεξία, ένα σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Διεθνοποιείται το θέμα από την Ελλάδα. Διεθνοποιείται. Ξεκινάμε από σήμερα τηλεφωνήματα και επαφές και αύριο έρχεται η Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας εδώ, η οποία μετά και θα πάει και στην Άγκυρα. Καλή διεθνοποίηση και καμιά οβίδα να ετοιμάζουμε. Όλα τα έχουμε.